Με τροπολογία που κατέφεσε ο Υπουργός Εσωτερικών Τάκης Θεοδωρικάκος στη Βουλή, παρατείνεται έως τις 31 Αυγούστου. Η δυνατότητα δήλωσης τετραγωνικών που δεν είχαν δηλωθεί στους Δήμους για λόγους που αφορούν στη μεγάλη ανταπόκριση των πολιτών στο μέτρο αυτό. Ξέρετε ότι το Υπουργείο Εσωτερικών, εδώ και από την ώρα που ανέλαβε η κυβέρνηση Κυριάκου Μητσοτάκη, πήρε την πρωτοβουλία να διευκολύνει τους πολίτες που έχουν αδήλωτα τετραγωνικά μέτρα στα σπίτια τους, που έχουν απόκληση ανάμεσα στο Ε9 και στα τετραγωνικά που δηλώνουν στη ΔΕΗ. Το μέτρο αυτό έχει στεφτεί με τεράστια επιτυχία. Έχουν δηλωθεί πάνω από 12 εκατομμύρια τετραγωνικά μέτρα και πάνω από 450.000 νοικοκυριά τακτοποιούν τις υποχρεώσεις τους. Είναι μια κατάσταση από την οποία κερδίζουν οι πολίτες, κερδίζει το κράτος και η αυτοδιοίκηση, γιατί θα αρχίσει να εισπράττει φόρους και τέλη με βάση την πραγματικότητα και όχι τα μειωμένα τετραγωνικά. Με αυτόν τον τρόπο κερδίζουμε σε εμπιστοσύνη. Όλοι μαζί. Εμπιστεύεται το κράτος τους πολίτες και οι πολίτες το κράτος. Κάνουμε μια νέα αρχή. Αυτό είναι αυτό το πρόγραμμα. Το πρόγραμμα που αφορούσε τα τετραγωνικά μέτρα των σπιτιών, τα οποία είναι μη ηλεκτροδοτούμενα, είναι ένα πρόγραμμα το οποίο έχει ήδη μια ιστορία 2 ετών. Είχε καθιερωθεί από την προηγούμενη κυβέρνηση. Εμείς δώσαμε παράταση και δίνουμε για τελευταία φορά παράταση και σε αυτό μέχρι 31 Αυγούστου. Άρα και οι πολίτες οι οποίοι έχουν, θέλουν, ενδιαφέρονται, πρέπει να δηλώσουν τα αδήλωτα τετραγωνικά των σπιτιών που είναι μη ηλεκτροδοτούμενα, θα πρέπει να το κάνουν τώρα μέχρι 31 Αυγούστου. Ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά. Για όσους υπάγονται στη ρύθμιση της παραγράφου 1 του άρθρου 102 του νόμου 4495 του 2017, η δήλωσή τους στους Δήμους για αδήλωτα τετραγωνικά ακολουθεί την καταληκτική ημερομηνία της τακτοποίησης αυθαιρέτων και η απαλλαγή του προστίμου θα αφορά την τελευταία πενταετία από τον χρόνο δήλωσης. Με άλλη τροπολογία, από 1η Νοεμβρίου του 2020 συστήνεται και λειτουργεί σε κάθε Δήμο υπηρεσία δόμησης, ανεξάρτητα αν έχει προβλεφθεί από τον οικείο οργανισμό.